Μέσα στο επόμενο διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης σε ΛΕΠΑ που εγκαινιάστηκαν πριν λίγο καιρό. Σύμφωνα με την πρόεδρο του παρατήματος, κυρία Νατάσα Μπέγκα, ο πρώτος διαγωνισμός δεν ευεδόθηκε, δεν υπήρξε ενδιαφέρον και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο επαναληπτικός. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η πρόσληψη του προσωπικού που, σύμφωνα με την κυρία Μπέγκα, θα πρέπει να εκπαιδευτεί, ενώ στο επόμενο και τελικό στάδιο είναι η εξέταση των αιτήσεων από πλευράς των ενδιαφερομένων. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα πρέπει να τελειώσει το Σεπτέμβριο μήνα. Από την ώρα που τελειώσει το Σεπτέμβριο μήνα, μετά θα αρχίσουν να έρχονται τα πράγματα μέσα, να τοποθετούνται και την ίδια ώρα εμείς μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε τις προσλήψεις του προσωπικού, το οποίο πρέπει να, πρώτα πρέπει να το εκπαιδεύσουμε. Παράλληλα, δεχόμαστε προτάσεις, αιτήσεις για άτομα που θέλουν να μείνουν μέσα. Πόσα άτομα μπορούν να μείνουν μέσα? Κοιτάξτε, μπορούν να μείνουν 30 άτομα οπωσδήποτε. Τώρα, αν τύχει να είναι δύο αδέρφια και μείνουν στο ένα δωμάτιο, θα αυξηθεί λιγάκι ο ρυθμός. Είναι όμως δεδομένο ότι έως 30 άτομα μπορούν να μείνουν. Οπότε από το Σεπτέμβριο και μετά θα μπορούμε να λέμε ότι αρχίζουμε να εξοπλίζουμε τα σπίτια. Τώρα ενδιαφέρον υπάρχει? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν θα λήξει με καλές... Ναι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να περάσει ο νόμιμος χρόνος, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κάνουμε να προσλάβουμε το προσωπικό που είμαστε δεσμευμένοι να το προσλάβουμε βάσει της σύμβασης, καθώς επίσης και να το προσωπικό, το πρώτο προσωπικό να το εκπαιδεύσουμε, διότι είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και την ίδια ώρα να αρχίσουμε να περνούν από συνέντευξη τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα οποία ήδη έχουν κάνει αίτηση.